Είναι η κόρη της Αμοθράκης. Τα γυρίσματα μιας ταινίας στο Hollywood, με πολύ βαριά ονόματα στην παραγωγή, μουσική για την ταινία αυτή, έχει γράψει η Ελληνίδα συνθέτρια Ζωή Τηγανούλη. Όλη αυτή η βεντάλια των ικανοτήτων της που απλώθηκε γενικά σε όλο τον πλανήτη, σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, νομίζω αν δεν καμπλάζει μόνο στη γη του πυρός δεν έχει πάει. Είναι σαν μια ηρωίδα του Λόρκα όταν κάποιος τη βλέπει. Νομίζω ότι μπήκε η ζωή στη ζωή μας με ένα παραμύθι που δεν θέλουμε να τελειώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδα τη μαμά μου να δακρύζει και επειδή και εγώ συγκινήθηκα, ήθελα να το αναφέρω. Μου κάνει την τιμή και τη χαρά να μου προτείνει να σκηνοθετήσω το Last Tango by Zoe. Αυτή η μελωδία, αυτός ο ρομαντισμός, αυτή η αισθαντικότητα να βγει και στο γυαλί. Μας θυμάει με την παρουσία του ο πρέσβης της Αργεντινής, κύριος Χουάν Χωσέ Αρκούρη. Τη λατρεία της για τους συνεργάτες και κυρίως τους νέους που τους φροντίζει σαν πιτέρα και τους δίνει τεράστιες ευκαιρίες. Έχω μια τεράστια εκτίμηση τόσο στο έργο της αλλά και στη συνεισφορά της αυτό που λέμε παράλληλη Ελλάδα. Την Ελλάδα του πολιτισμού, η οποία δεν σταματάει ούτε σε μνημόνια, ούτε σε άλλες δυσάρεστες καταστάσεις, αλλά προχωράει ίσια μπρος. Η ζωή είναι σημεοφόρος. Χειροκροτήστε τη νέα γενιά καλλιτεχνών.